Hallo Kinder, guten Morgen, wie geht es euch? Wie geht es Lydia? Wie geht es dir, Maximus und Thomas? Τι κάνετε, παιδιά? Καλημέρα. Ich bin Kyriaki. Ich bin eine Deutschlehrerin und heute machen wir eine kleine Wiederholung auf Deutsch. Είμαι η Κυριακή, είμαι δασκάλα γερμανικών και σήμερα θα κάνω μια μικρή επαναληψούλα στα γερμανικά. Also, unser Programm jetzt ist uns vorzustellen. Το πρόγραμμα μας τώρα είναι λίγο να αρχίσουμε να μάθουμε να συστηνόμαστε σε κάποιους. Στο γραπτό και στο προφορικό λόγο. Also, was habe ich vorher gesagt? Τι είπα προηγουμένως? Guten Tag. Hallo Kinder. Hallo Kinder. Oh. Hallo Kinder. Hallo Kinder. Γεια σας παιδιά. Wie geht es dir, Thomas? Τι κάνεις? Wie geht es dir, Thomas? Oder wie geht es Ihnen, Frau Maria? Τι, όταν μιλάμε στο πληθυντικό με κάποιον, σε κάποιον μεγάλον άνθρωπο, τι κάνετε, κυρία Μαρία? Wie geht es Ihnen, Frau Maria? Πάμε λιγάκι τώρα να ξεκινήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να παρουσιαζόμαστε. Γραπτά και προφορικά σε ένα μικρό mail, σε ένα μικρό chat. Ich heiße. Ich heiße. Το ρήμα heiße το θυμόμαστε και από την προηγούμενη τάξη, έτσι. Με το SZ που σημαίνει, που έχει σημασία με δύο S. Ich heiße Maximus, zum Beispiel, για παράδειγμα. Ich heiße Maximus. Punkt. Ich komme aus Italien. Ich komme aus Italien. Κατάγομαι από την Ιταλία. Έρχομαι από την Ιταλία. Ich wohne in Athen. Εγώ κατοικώ στην Αθήνα. Οπότε και κάτι να μην ξέρουμε, κάτι να μην θυμόμαστε, όταν βλέπουμε σε ένα τέτοιο κειμενάκι, ότι Italian Athen, ότι κάποιος κατάγεται από την Ιταλία, κάποιος έρχεται, μένει στην Αθήνα. Ich bin, πάμε να συνεχίσουμε το ich bin, εγώ είμαι, Ich bin 12. Είμαι 12. Μπορούμε να πούμε, για να το συνεχίσουμε, να μάθουμε κάτι καινούριο. Ich bin 12 Jahre alt. Jahre alt. Είμαι 12 ετών. Ich bin ein Schüler. Ich bin ein Schüler. Punkt. Βάζουμε πάντα τελίτσες στο τέλος της πρότασης, Τα σημεία στίξης είναι πάρα πολύ σημαντικά για να καταλαβαίνουμε. Ich bin ein Schüler. Εγώ είμαι ένας μαθητής. Maximus geht in die Schule. Ο Maximus πηγαίνει στο σχολείο. Mein Hobby ist Tennis. Mein Hobby. Ist Tennis. So. Das ist eine sehr gute Vorstellung. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες για κάποιον ο οποίος θέλει να μας παρουσιαστεί. Πάμε να το δούμε μαζί και να πάρω και έναν άλλο μαρκαδόρα, να δούμε, να το κάνουμε λιγάκι πιο σύνθετο. Ich heiße Maximus. Θα μπορούσαμε να κόψουμε εδώ πέρα την τελεία και να κόψουμε λιγάκι το ich εδώ και να βάλουμε ένα und. 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 Και. Und ich komme aus Italien. Ich wohne in Athen. Τελεία. Ich bin 12 Jahre alt und ich bin ein Schüler. Μπορούμε παντού να βάλουμε ένα und. Und ich bin ein Schüler. Mein Hobby ist Tennis.
πολύ εύκολα μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο σύνθετο. Το und θα μπορούσαμε να το βάλουμε σε αυτήν εδώ την πρόταση για να την ενώσουμε με αυτή ή σε αυτή την πρόταση και να την ενώσουμε με αυτή. Όπως το θέλουμε. Μπορούμε να τις μεγαλώσουμε τις προτάσεις με το und. Ε? Με το συμπλεκτικό σύνδεσμο und. Και εδώ να κάνουμε ένα κυκλάκι για να δούμε τι μπορούμε να το κάνουμε. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με τους χαιρετισμούς. Ε? Με το begrüßungen. Die begrüßungen. Να γράψουμε και τους τίτλους, γιατί είμαστε σιγά σιγά μπαίνουμε, θα μπούμε στο γυμνάσιο. Begrüßungen. Οι χαιρετισμοί. Ελπίζω να έχετε ένα τετράδιο μαζί σας και να τα γράφετε αυτά. Είναι πάρα πολύ βολική αυτός ο τρόπος που μπορείτε να κάνετε μια μικρή επαναληψούλα. Πάμε να δούμε. Also, guten Morgen. Ξεκινάμε πάντα την πρόταση. Είδατε, πήγα να κάνω λάθος κι εγώ. Να ξεκινήσουμε πάντα την πρόταση με κεφαλαίο. Guten Morgen. Καλό πρωινό. Guten Morgen. Εμείς δεν το λέμε συνήθως αυτό, λέμε μια καλημέρα. Έτσι, καλημέρα. Guten Morgen. Αυτό λοιπόν το πρωί, νωρίς από την ώρα που ξυπνάμε μέχρι λίγο πριν το μεσημέρι. Ε? Μέχρι περίπου, ας πούμε, τις 12. Ε? Εκεί. Γιατί μετά οι Γερμανοί το συνηθίζουν και για όλη την ημέρα να λένε Guten Tag. Guten Tag. Παρατηρούμε ότι βάζω συνέχεια ένα θαυμαστικό, έτσι. Guten Morgen, Guten Tag. Από τις 12 και αρχίζουν και λένε Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend είναι καλησπέρα. Είναι δηλαδή, αφού έχουμε φάει, αφού έχουμε ξυπνήσει το μεσημέρι, περισσότερο οι μεγαλύτεροι έτσι, οι παππούδες, από τις 16 και μετά, να πούμε 17, από τις 5 η ώρα και έπειτα, γράφουμε Guten Abend, καλησπέρα. Und gute Nacht. Καλή νύχτα. Gute Nacht. Καλή νύχτα. Την ώρα που θεωρούμε εμείς ότι είναι καλή νύχτα. Έχουμε και άλλους χαιρετισμούς, όπως το hello. Χαιρετάμε το hello. Το ξέρουμε και στα αγγλικά, hello. Έτσι. Λοιπόν, το χρησιμοποιούμε όταν βλέπουμε για πρώτη φορά κάποιον, ξεκινάμε την επικοινωνία, έτσι τον συναντάμε μπροστά μας. Μπορούμε να πούμε όμως και σέρβους σε κάποιες περιοχές της Γερμανίας, Αυστρίας και στην γερμανόφωνη περιοχή της Ελβετίας, θα πούμε και σέρβους, έτσι, σέρβους. Όπου θέλουμε, έτσι. Tschüss. Κοιτάξτε τι όμορφη λεξούλα είναι αυτή και τι γλυκιά λέξη. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ γλυκιά από μικρή που μάθαινα γερμανικά. Tschüss. Τόσα πολλά σύμφωνα και όμως βγάζει μια γλύκα. Tschüss. Γεια. Όπως το bye-bye που λέμε στα αγγλικά, όπως φεύγουμε, λέμε tschüss. Und μια λέξη δύσκολη. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Αυτολεξή σημαίνει, επακριβώς δηλαδή, σημαίνει εις το επανειδήν. Καθαρά ελληνική λέξη, έτσι, καθαρά ελληνική έτσι, ερμηνεία και απόδοση είναι εις το επανειδήν. Γεια σας, αντίο σας. Μπορούμε να γράψουμε και το adieu. Το αντίο που λέμε και εμείς, ε? Το χρησιμοποιούν. Δεν είναι γερμανική λέξη, ούτε αυτή, είναι, ούτε αυτή όπως το hello, έτσι, είναι γαλλόφωνη, αλλά το χρησιμοποιούν καμιά φορά. Αυτοί είναι λοιπόν οι χαιρετισμοί. Μάθαμε λοιπόν τους χαιρετισμούς και στην αρχή μάθαμε να φτιάχνουμε μια μικρή παρουσίαση. Για γραπτά και για προφορικά. Σε όλα τα επίπεδα. Πάμε λοιπόν εδώ. Αυτό μπορούμε λοιπόν τώρα εδώ να το δούμε σαν να είναι οι απαντήσεις κάποιων ερωτήσεων που ερχόμαστε τώρα να μάθουμε. Να μάθουμε πώς ρωτάμε για να έχουμε αυτές τις απαντήσεις. Για παράδειγμα, «Hallo, ich heiße Maximus». Η ερώτηση μας ποιος θα είναι, πώς σε λένε, «Wie heißt du?» «Wie heißt du?» Όπως καταλάβατε τώρα, θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε τις ερωτηματικές λεξούλες. Και θέλω να παρατηρήσετε κάτι. Η
ή αλλιώς «Wie ist dein Name?» Πώς είναι το όνομά σου? «Wie ist dein Name?» «Wie ist dein Name?» «Woher kommst du?» «Mein Name?» «Ich heiße Maximus.» Μετά ποια είναι η ερώτηση, η απάντησή μας εδώ? «Ich komme aus Italien.» Πάμε εδώ να δούμε. Άρα, εγώ κατάγω από την Ιταλία. Από πού κατάγεσαι? Θα πάρουμε το ρήμα. «Woher kommst du?» Στο σωστό πρόσωπο. «Woher kommst du?» Έτσι, «Woher kommst du?» Από πού κατάγεσαι? Και «Ich komme aus Italien.» Τώρα, η απάντηση ποια είναι? «Ich wohne in Athen.» Εγώ κατοικώ στην Αθήνα. Άρα, η ερώτηση μας ποια θα είναι? Πού μένεις? Άρα είναι «Wo wohnst du?» «Wo wohnst du?» «Ich wohne in Athen.» Ή «Ich wohne in Rom» ή οπουδήποτε αλλού. «Ich bin ein Schüler.» Θα μπορούσαμε να πούμε «Wer bist du?» Ποιος είσαι εσύ? «Wer bist du?» Ποιος είσαι εσύ? Ή ακόμα, επειδή είναι και μία ιδιότητα, «Was bist du?» Τι είσαι εσύ? «Was bist du?» Τι είσαι εσύ? Und «Ich bin 12.» «Wie alt bist du?» «Wie alt bist du?» «Bist du?» Πόσο χρονών είσαι? Και το τελευταίο, «Mein Hobby ist Tennis.» «Was ist dein Hobby?» «Was ist dein Hobby?» Οπότε βλέπετε ότι βρήκαμε πάρα πολλές, πάντα Fragezeichen, πάντα τα σημεία της στίξης, έτσι, τελεία, ερωτηματικά. Μάθαμε και τις ερωτήσεις, το πήραμε αυτό σαν απαντήσεις και έχουμε τώρα εδώ τις ερωτήσεις μας. «Wie heißt du?» Πώς σε λένε? «Wie ist dein Name?» Πώς είναι το όνομά σου? Εγώ ταυτόχρονα θα σβήνω κιόλας, γιατί θέλω να κάνουμε ένα μικρό σχηματάκι. «Woher kommst du?» «Woher kommst du?» «Wo wohnst du?» «Wer bist du?» Ποιος είσαι εσύ? «Was bist du?» Τι είσαι εσύ? «Wie alt bist du?» Πόσο χρονών είσαι? «Was ist dein Hobby?» Πάλι, τι είναι το χόμπι σου, ή και ποιο είναι το χόμπι σου που λέμε εμείς στα ελληνικά. Το σβήνω όλο γιατί το έχουμε ίδιο. Και γιατί το έσβησα όλο αυτό? Γιατί θέλω να παρατηρήσουμε εδώ και κάτι το οποίο είναι ωραίο να το έχετε, ότι όλο αυτό, οι ερωτηματικές μας λεξούλες, τι κοινό έχουν? Καταρχήν ότι είναι ερωτηματικές και δηλώνουν μια ερώτηση, εντάξει, ότι ξεκινούν όλες από ένα μεγάλο «δε». Γι' αυτό τις λέμε «βεβαιότερα». Οι λέξεις οι ερωτηματικές. Βεβαιότα. Οι ερωτηματικές λεξούλες. Θα το γράψω εδώ, ερωτηματικές λέξεις. Αυτό λοιπόν, από εδώ. Θέλω κάτι να προσέξουμε τώρα. Να δούμε εδώ και να προσέξουμε πάρα πολύ καλά την σύνταξη των προτάσεων, που μοιάζει πάρα πολύ, πάρα πολύ, είναι ίδια ακριβώς με την ελληνική γλώσσα. «Ich heiße Maximus», «Ich komme aus Italien», «Ich wohne in Athen», «Ich», το πρόσωπο, αυτός που κάνει κάτι, αυτός που παθαίνει κάτι, το υποκείμενο δηλαδή που μαθαίνουμε εμείς στα ελληνικά, είναι πάντα στην πρώτη θέση, όπως και στα ελληνικά. «Heiße», «Komme», «Wohne», «Bin», «Ist». Εντάξει, το ρήμα πηγαίνει στη δεύτερη θέση, όπως και στα ελληνικά. Το ίδιο και στα γερμανικά. Το maximus, το όνομά μας, οι προσδιορισμοί, το πού είμαστε, από πού είμαστε, πόσο χρόνο είμαστε, τι είμαστε, τι κάνουμε, πάνε στην τρίτη θέση, τρίτη, τέταρτη θέση, γιατί μπορεί να κάνουμε και μια σύνθετη πρόταση, ότι με λένε Maximo και είμαι κλπ. Και διάφορες άλλες πληροφορίες μέσα σε μια πρόταση που μπορούμε να φτιάξουμε. Πηγαίνουν μετά από την τρίτη σειρά και έπειτα. Οπότε πρέπει να προσέχουμε ότι είναι ακριβώς όπως τα ελληνικά. Γυρίζω τις σημειώσεις μου, γιατί πρέπει πάντα να έχουμε ένα πρόγραμμα, ένα σύστημα εδώ. Να δούμε λίγο, αφού μάθαμε και τη σειρά των λέξεων στην πρόταση, να μάθουμε λιγάκι το «ich» εδώ πέρα. Τι είναι αυτό? Είναι προσωπική μας αντωνυμία, έτσι. Θα σβήνω σιγά-σιγά.
Σβήνω σιγά σιγά και τα φτιάχνουμε μαζί. Και αφού σβήσαμε τον πίνακα, να ξεκινήσουμε με τις προσωπικές αντωνυμίες. Η απαρχή της πρότασης. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που γράφουμε σε μία πρόταση. Να το γράψουμε και στα γερμανικά, να το έχουμε σαν τίτλο στο τετράδιό μας, «Die Personalpronomen». Λοιπόν, ich, du, sie, es, wir, ihr, sie, και sie. Έχει μία μικρή διαφορά από αυτά που γνωρίζουμε, που υπάρχουν συνήθως στις ξένες γλώσσες. Ich, εγώ, du, εσύ, αυτός, αυτή, αυτό. Wir, εμείς, ihr, είναι το εσείς και το γράφω εδώ στα ελληνικά, εσείς, και είναι το φιλικό. Το φιλικό είναι για τους φίλους μας, για τους οικείους μας, για κάποιους με τους οποίους μιλάμε στον ενικό. Ζει αυτή, αυτές, αυτά. Και ζει είναι ο τύπος ευγενίας. Τύπος ευγενίας, εσείς, κυρία ή κύριε, ή και κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι. Και κύριοι. Πάντα βάζουμε πρώτα τις κυρίες, έτσι. Εσείς, κυρία, κυρία. Κυριακή, εσείς, κύριε. Εσείς, κυρίες και κύριοι. Αυτό. Και το γράφουμε πάντα με κεφαλαίο. Πάντα με κεφαλαίο. Και όλες τις αντωνυμίες, οι οποίες αφορούν τους... απευθύνονται σε πρόσωπα που τους μιλάμε στον πληθυντικό, θα το γράφουμε με κεφαλαίο. Εσείς είναι αυτό το φιλικό. Ναι. Αυτό ήταν το πρώτο, η πρώτη λέξη που πρέπει να μαθαίνουμε σε μια πρόταση, που είναι και το συνήθως το υποκείμενο. Πάμε λοιπόν να δούμε, συνεχίζουμε να δούμε λίγα και τα ρήματα. Που έχουμε μάθει, πόσα ρήματα μάθαμε σήμερα. Μάθαμε το wohnen, το κατοικώ, το kommen, μάθαμε το heißen, kommen, έρχομαι, κατάγομαι, heißen, τα ξέραμε όλα αυτά ρήματα, αλλά τώρα, σήμερα, τα μαζέψαμε όλα μαζί και τα χρησιμοποιήσαμε, έτσι. Heißen, ονομάζομαι, wohnen, kommen, heißen και το bin. Τα αφήνουμε λοιπόν εδώ έτσι. Εννοείται, ξεκινάμε με τον εαιστώτα και να δούμε όμως λιγάκι, τα ρήματα αυτά είναι όλα ομαλά. Τα ρήματα αυτά είναι όλα ομαλά. Εδώ βάζουμε ένα ερωτηματικό στο βοηθητικό ρήμα το ich bin, το εγώ είμαι, γιατί είναι λιγάκι ιδιόρυθμο. Αυτό που σκέφτηκα λοιπόν στην αρχή να κάνουμε είναι να μάθουμε τις καταλήξεις των ρημάτων. Γιατί καταλήξεις των ρημάτων και για τα ομαλά και για τα ανομαλά ρήματα, γιατί και εμείς έχουμε ανομαλά ρήματα και στα αγγλικά έχουμε ανομαλά ρήματα, σε όλες τις γλώσσες υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα ρήματα, όπως τα λέμε. Λοιπόν, στα γερμανικά λοιπόν η καταλήξη των εναιστώτα, πάντα σας το τονίζω αυτό, οι καταλήξεις είναι ίδιες. Οπότε πάμε λοιπόν να τις βάλουμε τις καταλήξεις σε μια σειρά, να τις δούμε και μετά να δούμε πώς κλείνουμε τα ρήματα. Πρώτο ρήμα λοιπόν εδώ, στο ich. Στο ich εδώ η κατάληξη είναι «ε». Στο δεύτερο πρόσωπο είναι «st», «st», «st». «Er, sie, es», αυτός, αυτή, αυτό, είναι «t». Είναι «t». «Wir», αρχίζω και σβήνω, είναι «en», εδώ, «en». «Ihr» είναι «t». Και «sie, sie», δεν πειράζει που θα σβήσω έτσι. Και στο σχολείο έτσι κάνουμε, με το χέρι πολλές φορές, για να κάνουμε πιο γρήγορα. Ζι, ζι, ζι είναι εν. Άρα, ε, σ, τ, τ, εν, τ, εν. Ε, σ, τ, τ, εν, τ, εν. Είναι και σαν πειραματάκι. Το μαθαίνουμε σιγά-σιγά και βάζουμε. Ποιο είναι το κόλπο μας λοιπόν τώρα. Το wohnen. Ας πάρουμε το ρήμα wohnen. Έτσι, που σημαίνει κατοικώ. Το θέμα μας, το ρήμα λοιπόν, εμείς λέμε κλείνε μου το ρήμα κατοικώ και χρησιμοποιούμε σαν τίτλο το κατοικώ, το πρώτο πρόσωπο ενικού, έτσι. Το πρώτο πρόσωπο ενικού, το πρώτο πρόσωπο, συγγνώμη, ενικού, εναιστώτα. Λοιπόν, εμείς παίρνουμε το απαρέμφατο, το όνομα του ρήματος, λοιπόν, που είναι, έχει κατάληξη εν. Ε, εν.
Παίρνουμε λοιπόν το von, που είναι το θέμα, και αφήνουμε την κατάληξη. Παίρνουμε το θέμα και το βάζουμε στις καταλήξεις. Και γίνεται ich wohne, wohnst. Είδατε, βάζω και ένα σημαδάκι για να το δείτε. Wohnt. Wohnen. Wohnt. Wohnen. Τι κάναμε, πήραμε το σώμα, το κορμάκι του, το θέμα όπως λέμε στη γραμματική, αφήσαμε την κατάληξη και βάλαμε τις καταλήξεις αυτές. Wohn. Wohnen. Wohne, wohnst, wohnt, wohnen, wohnt, wohnen. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κλείνουμε όλα μα όλα τα ρήματα. Τα ομαλά ρήματα. Πάμε στο kommen. Το ίδιο. Το ίδιο θα κάνουμε. Πάμε komme, kommst, kommt, kommen, kommt und kommen. Έτσι γίνεται εύκολο. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε κάποια ιδιαιτερότητα εδώ. Δεν είναι ανώμαλο ρήμα, απλά είναι ξεχωριστό. Γιατί είναι ξεχωριστό? Γιατί έχει το SZ. Έχει το SZ. Το SZ που έχουμε πει ότι έχει τη σημασία των δύο S όταν μαθαίναμε την αλφαβήτα. Οπότε πώς πάμε? Ich heiße. Κανονικά έχουμε την κατάληξή μας. Το παίρνουμε αυτό, έτσι, το κορμάκι μας. Ich heiße. Du heißt. Κοιτάξτε εδώ να δείτε τι γίνεται. Εμείς έχουμε μάθει, τι σας είπε εδώ τώρα η φίλη σας Κυριακή, ότι βάζουμε το S, το κοτσάρουμε όλες τις καταλήξεις και βάζουμε το θέμα. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί το θέμα τελειώνει σε ένα διπλό S. Οπότε δεν μπορούμε σε μία λέξη η οποία δεν είναι σύνθετη να έχει, ίδια σύμφωνα μαζί. Είναι αδύνατο αυτό. Σε καμία γλώσσα, τουλάχιστον ευρωπαϊκή από όσους γνωρίζουμε. Λοιπόν, heist και πηγαίνουμε, οπότε το κόβουμε. Και μετά πηγαίνει heist. Η κατάληξη κανονικά t. Heißen. Η κατάληξη n. Heist. Und heißen. Τώρα θα με ρωτήσετε ή θα σκεφτείτε κάποια στιγμή ή και τώρα. Πώς θα ξεχωρίσουμε εμείς το ρήμα αυτό, σε τι πρόσωπο και το πρόσωπο. Πότε είναι τι. Θα το καταλάβουμε με την προσωπική αντωνυμία. Οι Γερμανοί, στη γερμανική γλώσσα, πάντα, σχεδόν πάντα, χρησιμοποιούν το πρόσωπο. Χρησιμοποιούν το υποκείμενο. Δεν το αφήνουν έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτά είναι τα ρηματάκια μας. Heiße, heißt, heißt, heißen, heißt, heißen. Το 2S δεν μας φοβίζει κάτι, πρέπει απλά να είμαστε πάντα συγκεντρωμένοι. Αυτά ήταν λοιπόν για σήμερα. Μάθαμε αρκετά πράγματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μάθαμε πώς να παρουσιάζουμε τον εαυτό μας και πώς να ρωτάμε κάποιον, οπότε να φτιάχνουμε έναν πολύ ωραίο διάλογο στο προφορικό και στο γραπτό λόγο. Στο προφορικό και γραπτό λόγο μάθαμε τις ερωτηματικές λεξούλες που ξεκινούν με V. Όλες οι γερμανικές ερωτηματικές λέξεις ξεκινούν με το V. Μάθαμε τις προσωπικές αντωνυμίες, οι οποίες είναι η αρχή της πρότασης. Συνήθως έτσι, είναι το υποκείμενό μας, εγώ, εσύ, αυτός. Τονίσαμε το Z της εφωνίας, εδώ, που πρέπει να το γράφουμε πάντα με κεφαλαίο, για τους ανθρώπους στους οποίους απευθυνόμαστε στο πληθυντικό, και μάθαμε τις καταλήξεις των ρημάτων και τα βασικά ρήματα, ομαλά με τις καταλήξεις τους. Να θυμάστε ότι οι καταλήξεις είναι για όλα τα ρήματα, όσον αφορά, μιλάμε πάντα για τον ενεστώτα, έτσι. Τα ανώμαλα ρήματα που θα μάθουμε σε κάποια άλλη μας συνάντηση θα έχουν κάποια ιδιαιτερότητα κάπου εδώ μέσα. Όχι όμως καταλήξεις. Οπότε καλό είναι να μάθουμε τις καταλήξεις έτσι απ' έξω, αν μπορείτε, σιγά σιγά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακολουθήσατε την πρώτη μας συνάντηση στα γερμανικά. Εύχομαι καλή συνέχεια. Tschüss!